ένα τραγικό γεγονός που συνέβηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο την προηγούμενη Πέμπτη αποδεικνύει τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στο νοσοκομείο και στα νέα τμήματα που δημιουργούνται όταν δεν παίρνουν υπόψη οι προτάσεις των εργαζομένων. Είχαμε πει ότι τα νέα τμήματα, αλλά και αυτά που υπάρχουν, θα πρέπει να είναι στελεχωμένα με το κατάλληλο εξοπλισμό και προφανώς με προσωπικό μόνιμο που να μπορεί να καλύπτει πρωινές, απογευματινές βάρδιες. Κάτι τέτοιο στο συγκεκριμένο τμήμα με ευθύνη της διοίκησης του Υπουργείου και της ΥΠΕ που βρήκε χρόνο να κάνει φιέστες εγγενείων, αλλά δεν βρήκε χρόνο και δεν βρήκε τον τρόπο να έχει μόνιμο προσωπικό στο τμήμα αυτό. Να πω μόνο ότι κάθε μέρα σχεδόν είναι διαφορετικό το νοσηλευτής που πηγαίνει στο τμήμα και βεβαίως δεν υπάρχει απογευματινή βάρδια. Την ίδια ώρα ένας βασικός εξοπλισμός που πρέπει να έχουν τμήματα σημαντικά και ιδιαίτερα του νοσοκομείου δεν υπήρχε, με αποτέλεσμα που είχε σαν αφετηρία ένα πολύ σοβαρό περιστατικό που κατέληξε εν τέλει, παρόλες τις προσπάθειες των αναισθησιολόγων και όλου του προσωπικού, να μην έχει αυτά το να πινιδωτεί το μόνιτορ, πιεσόμετρα που θα έπρεπε να υπάρχουν. Δυστυχώς στον χώρο των νοσοκομείων υπάρχουν έκτακτα περιστατικά που πολλές φορές δεν προλαβαίνεις να προσφέρεις τη βοήθειά σου, ακόμα και αν υπήρχαν αυτός ο εξοπλισμός. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έπρεπε να υπάρχει. Με αυτή την έννοια εμείς επισημαίνουμε τις ευθύνες που έχει η διοίκηση του νοσοκομείου, η 7η Υγειονομική Περιφέρεια, γιατί τα γνωρίζανε, τα ξέρανε και εν τούτης το μόνο που είχαν κάνει κατά τη διάρκεια των κινητοποιούσεών μας με αφορμή τα εγγένεια και αυτού του μηχανήματος ήταν να καλούνε το σωματείο και να μας, ώστε να μας νουθετήσουν εισαγωγικά το πώς θα κινητοποιούμαστε. Βεβαίως, όποτε έρχεται ένα νέος εξοπλισμός και ιδιαίτερα και ένα τέτοιο ιδιαίτερο μηχάνημα, γίνεται πολύ καλή εκπαίδευση από βεβαίως στους εργαζόμενους. Και ας μην ξεχνάμε και το εξής, ότι στην ιατρική, στην νοσηλευτική, συνεχώς τα στοιχεία, η εκπαίδευση πρέπει να είναι συνεχής, είναι νέες γνώσεις, νέα τεχνολογία που ανά πάσα στιγμή και ώρα θα πρέπει να αναθεωρείται και θα πρέπει να εκπαιδεύεται. Κάτι τέτοιο έχει συμβεί και στο συγκεκριμένο τμήμα και βεβαίως δεν είναι τυχαίο ότι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με το επιστημονικό δυναμικό που έχει σε όλες τις ειδικότητες είναι από τα πιο σύγχρονα και τα πιο, αν θέλετε, ασφαλή νοσοκομεία και τα καλύτερα νοσοκομεία σε όλη την Ευρώπη, θα έλεγα. Και το έχει κατακτήσει αυτό τον τίτλο η δουλειά όλου του προσωπικού από πάνω μέχρι κάτω. Και σε αυτό οφείλουμε να πούμε εμείς, εγώ και η κοινωνία, ένα μεγάλο ευχαριστώ τουλάχιστον στην προσπάθεια που κάνουμε κάτω από αντίξιους συνθήκες να παρέχουμε υψηλού επίπεδου παροχή υγείας σε όλο τον κόσμο. Γνωρίζω, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι αμέσως μετά το περιστατικό βρεθήκανε αυτός ο εξοπλισμός. Να πω ότι δεν είναι και ακριβώς εξοπλισμός πάρα πολύ μεγάλης χιλιάδων ευρώ. Από την άλλη όμως ένα πρόβλημα σοβαρότατο που δεν αντιμετωπίστηκε και ούτε θα αντιμετωπιστεί σύμφωνα και με τα λεγόμενα της νοσηλευτικής υπηρεσίας είναι οι μετακινήσεις προσωπικού από τμήμα σε τμήμα, που αυτό εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους και για τους εργαζόμενους και για τους ασθενείς. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να υπάρχει εργαζόμενος που θα μετακινείται σε τμήμα που δεν γνωρίζει, δεν ξέρει ακόμα και βασικούς χώρους που βρίσκονται υλικά ή οτιδήποτε χρειαστεί. Οι μετακινήσεις, το είπαμε και στη συνάντηση που κάναμε με την νοσηλευτική υπηρεσία, με τη διοίκηση, την είπε, δεν γεννάει καινούριους νοσηλευτές. Αυτό που το Υπουργείο πρέπει να κάνει και δεν το κάνει γιατί το θεωρεί κόστος, είναι να προσλάβει μόνιμο προσωπικό, να μονιμοποιήσει τους ήδη υπάρχοντες εργαζόμενους και να μην προχωράει σε απολύσεις,
όπως έκανε με τους 60 εργαζόμενους στα κέντρα κοινωνικής πολιτικής εδώ στο νησί μας, όπως έκανε στο Θριάσιο, στον Ευαγγελισμό, στα Τρίκαλα, που απολύει συμβασιούχους στην καθαριότητα και συσήτηση για να βάλει μέσα τους εργολάβους. Η απάντηση, η λύση απέναντι στην όξυνση των προβλημάτων των ασθενών και των εργαζομένων είναι ακριβώς στην αντίθετη κατεύθυνση ενίσχυσης, διεύρυνσης του δημόσιου κρατικού συστήματος υγείας χωρίς καμιά πληρωμή άμεση ή έμεση. We'll be right back.